Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος τοπικής κοινωνίας έγινε το πρωί της Τετάρτης, καθώς υπεγράφει μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της Αναδόχου Κοινοπραξίας Παναγιώτη Ταβανιώτη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου στο Δήμο Αρταίων που θα κατασκευαστεί στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Άρτας. Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε σε 775.826 ευρώ και μετά την έκπτωση σε 266.777 ευρώ, ενώ η μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Το κτίριο θα έχει συνολικό εμβαδό 3.000 τετραγωνικά μέτρα και θα εξυπηρετεί εποχιακές εκθέσεις προϊόντων διαφόρων επαγγελματικών κατευθύνσεων, όπως βιομηχανικά, βιοτεχνικά, οικοδομικά, αγροτικά προϊόντα κλπ. Με στόχο να δημιουργήσει στην Άρτα ένα πόλο έλξης επισκεπτών και εκθετών από όλη τη χώρα με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Το γραφείο μας επελέγει από το Δήμο Αρταίων για να εκπονήσει τη μελέτη αυτού του τόσο σημαντικού έργου και είμαστε αφενός μεν περήφανοι που μας επέλεξε ο Δήμος με αυτή την αδιάβλητη διαδικασία και αφετέρου αισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης για ένα τόσο σημαντικό έργο όσο είναι ένα εκθεσιακό κέντρο για μια πόλη σαν την Άρτα. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή μελέτη, θα χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο δυναμικό του γραφείου μας και θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και με την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία. Η μελέτη θα παραδοθεί σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει προδιαγραφεί μικρό μεν για τους μελετές. Εμείς δεν φοβόμαστε γιατί έχουμε μεγάλο δυναμικό στα γραφεία μας, οπότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μικρές προθεσμίες. Βεβαίως όμως εξαρτάται και από τις εγκρίσεις των υπηρεσιών που ελπίζουμε ότι και αυτές θα γίνονται γρήγορα. Πιστεύουμε ότι περίπου σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μαζί με τις εγκρίσεις. Είναι μια ιστορική μέρα, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Η υπογραφή της σύμβασης στο περίπτερο του Δήμου Αρταίων στη φετινή 6η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη, σηματοδοτεί και τη μετάβαση στη νέα εποχή. Το μόνιμο εκθεσιακό κέντρο, ένα χρόνιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της Άρτας και μια δική μας προεκλογική δέσμευση γίνεται πράξη, θα είναι το μοναδικό σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι ένα έργο που έχουμε οραματιστεί, ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας με τις προμελέτες και τις πολεοδομικές τακτοποιήσεις και πλέον σταδιακά περνάμε στη φάση της υλοποίησης. Οι μελέτες θα μας δείξουν τις απαραίτητες εργασίες ώστε να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα κτίριο εμβαδού 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Δημιουργούμε έναν πολυχώρο, ο οποίος εκτός από το μόνιμο κλειστό εκθεσιακό κέντρο, διαθέτει ήδη συνεδριακό χώρο καθώς και μεγάλο χώρο στάθμευσης, δηλαδή όλες τις βασικές υποδομές για να διοργανώνονται εκθέσεις όλο το χρόνο στην Άρτα και να δημιουργούνται έσοδα για την τοπική οικονομία. Ως Δημοτική Αρχή μας στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και μας ενδιαφέρει πολύ αυτός ο κλάδος των εκθέσεων. Μάλιστα, ήδη προγραμματίζουμε και τη διοργάνωση μιας ακόμη έκθεσης στην προσεχή άνοιξη που θα αφορά τα αγροτικά μηχανήματα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Καταρχήν, εγώ θα πω ότι είναι μια ιστορική μέρα πραγματικά, γιατί είναι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής επιχειρηματικότητας που θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική οικονομία. Μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης. Ήταν μια δέσμευσή μας και προεκλογική που τώρα το κάνουμε πράξη. Ξεκινήσαμε την αρχή της θητείας μας να κάνουμε όλες τις πολυδομικές τακτοποιήσεις, τις προμελέτες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα μετά από τη δημοπράτηση της μελέτης με διαγνωστική διαδικασία να επιλεγεί η εταιρεία που υπογράψαμε τη σύμβαση. Μια μελέτη που ο αρχικός προϋπολογισμός προεκτιμευόμενος έφτανε τα 700 χιλιάρικα και με έκπτωση γύρω στο 60% περίπου είναι η συμβατική υποχρέωση που υπογράψαμε σήμερα και αφορά ένα κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, μόνιμος εκθεσιακός χώρος κλειστός που θα διοργανώνουμε εκθέσεις όλο το χρόνο. Και δεν θα είναι μόνο η έκθεση εδώ στην Ιμπροπανήγυρη που κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε και μια έκθεση για σε όλο το χρόνο, δηλαδή στη διάρκεια του χρόνου και για αγροτικά προϊόντα και μηχανήματα που φέτος τολμούμε να το κάνουμε
το τέλος του Φεβρουαρίου, που θα την κάνουμε και με την προσωρινή κατάσταση αυτών των κτηρίων, και να κάνουμε μια έκθεση τουριστική για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ αυτός ο χώρος, ο πολυχώρος, διαθέτει και μεγάλο χώρο πάρκινγκ αλλά και συνεδριακό κέντρο, και είναι κάτι που στη βορειοδυτική Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος. Άρα θεωρώ ότι να διοργανώνονται εκθέσεις στην περιοχή μας βοηθάμε και την τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και την τοπική οικονομία, γιατί θα υπάρχει μια κίνηση προς την περιοχή μας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι ένα χρόνος που θα τρέξουμε, και αν μπορούμε να τον συντιμήσουμε και να τον κάνουμε πιο μικρό, έτσι ώστε στη συνέχεια να είμαστε έτοιμοι για να εντάξουμε το έργο αυτό σε κάποιο πρόγραμμα για να το υλοποιήσουμε. Και η σημερινή μέρα δεν είναι τυχαία που την επιλέξαμε στο κλείσιμο της αυλαίας της έκτης φετινής έκθεσης, με την έννοια ότι κλείνει αυτός ο κύκλος και ανοίγει ένας άλλος που πλέον έχουμε δρομολογήσει τις επόμενες εξελίξεις. Και αυτό γιατί έχουμε την ικανοποίηση αλλά και την ευθύνη ότι πηγαίνει καλά η έκθεσή μας εδώ, άρα μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες εκθέσεις και πιο οργανωμένες σε αυτό το χώρο. Πάρα πολύ, θα γίνονται και κλαδικές εκθέσεις και θεματικές εκθέσεις. Θεωρώ ότι πλέον δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και σε θέματα υποδομών αλλά και σε θέματα τεχνογνωσίας. Και αυτό γιατί οι εκθέτες οι οποίοι είναι στο χώρο αυτό κάθε χρόνο είναι και ευχαριστημένοι και κλείνουν για την επόμενη χρονιά με το κλείσιμο της προηγούμενης, και είναι εκθέτες που αφορούν όλη την Ελλάδα και όπως είναι και φέτος εδώ, άρα και οι αρτινοί εκθέτες που είναι πολύ καλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας, και θεωρώ ότι σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με το Επιμελητήριο Άρτας, τον Εμπορικό Σύλλογο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναβαθμίσουμε και να είναι ένα δυνατό, αν θέλετε, στοιχείο που θα έχει η περιοχή μας πάνω στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού, των εκθέσεων και όλων αυτών. Πρέπει να το πιστέψουμε και να αγωνιστούμε γι' αυτό πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Η Πανελλήνια έκθεση κλείνει με θετικό πρόσημο για το Δήμο Αρταίων. Ναι, κλείνει με θετικό πρόσημο. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες μέρες που ήταν λόγω των καιρικών φαινομένων, δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες. Μετά πήγε καλά, υπήρχε επισκεψιμότητα από όλη την ευρύτερη περιοχή. Ικανοποιημένοι είναι οι εκθέτες. Από εκεί πέρα, να μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνηγορούν σε μια κατεύθυνση του αγοραστικού κοινού, αλλά συνομιλώντας με τους εκθέτες έχουν μείνει ευχαριστημένοι και έχουν δηλώσει και την πρόθεσή τους να είναι και στην επόμενη, στην 7η Γενική Έκθεση Άρτας.